Καλησπέρα σας. 1-2-1-2, τεστ, τεστ, drive. Ωραία. Εντάξει, το βάλα τα καλώδια. Μια χαρά είμαστε. Ξεκινάμε. Ζέστη αρκετή, Χρήστο, ε. Βέβαια. Κάτι για 35, για... ναι, ναι, το έχω ανοιχτό. Κάτι για 35 ακούστηκε εδώ το Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό και όσο ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar. Πανηγυρίζει ο Χρήστος Κιώσης, πανηγυρίζω και εγώ ο Γιώργος Ματζιούκης, πανηγυρίζουμε και οι δύο που είμαστε απέναντι εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 και πανηγυρίζουμε γιατί πλησιάζει το Σαββατοκύριακο και μπορούμε να σας στείλουμε άνετα στο βράχο της Αθήτου με θέα τη θάλασσα να απολαύσετε. Ξέρω καφέ θα πιεις τώρα. Κοκτέιλάκι 7 και 5. Έλα ρε φίλε. Ναι. Πλησιάζει λίγο το Σαββατοκύριακο, οπότε μπορούμε να ανεβούμε. Ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στην του ήχου Χρήστος Κιώσης. Στην παρέα μας φυσικά όλοι εσείς, ακροατές και ακροάτριες, μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, μέσω διαδικτύου, ο κόσμος του Ηρακλή. Την καλησπέρα μου όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Επιτρέψτε μου σήμερα μουσικά να ακούμε ένα τραγούδι και μόνο, από κάτω ως χαλί, το οποίο ήρθε πρόσφατα στα χέρια μου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αδερφό ημών ασβεστοχωρήτη Ηρακλειδέα Χάρη, ο οποίος μαζί με άλλα παιδιά και με τον αδερφό του και συμμαθητή μου Στράτο έχουν δημιουργήσει συγκρότημα, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά που θα την ακούσετε, αλλά και το βίντεο κλιπ ψάξτε το να το βρείτε, είναι εντυπωσιακό. Και σε πρώτη πανελλήνια παγκόσμια διαγαλαξιακή διαστημική μετάδοση θα ακούσουμε το ολοκένουργιο τραγούδι τους. Παράξενα σύννεφα λοιπόν, με ένα τίτλο που θυμίζει πολύ Ηρακλή. Ε? Ο τίτλος «Υπάρχω, αναπνέω ακόμα». Επέμπαινω το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue libero papakigiahoo.gr. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, θα δώσουμε άλλες 3 αιτήσεις για το Ira Camp. Και ευχαριστώ τον Γυμναστικό Σύλλογο. Βλέπουν τη δίψα του κόσμου να συμμετέχει σε αυτό, να στείλει τα παιδιά του. Οπότε εσείς που δεν ήσασταν τυχεροί στις προηγούμενες 3 προσκλήσεις, κληρώσεις που κάναμε, βάλτε ξανά τα δυνατά σας. Αύριο, Δευτέρα και Τρίτη έχουμε άλλες 3. Μέχρι αύριο ισχύει το έκπτωση 20% όποιος κάνει εγγραφή μέχρι αύριο. Θυμίζω 100 ευρώ το δώρο που κληρώνουμε. Είναι αξίας 100 ευρώ μία αίτηση για το Ira Camp 18 με 24 Ιουνίου σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ηρακλή, στην ευθεία του Ηρακλή, εκεί στην Αγίου Δημητρίου. Μαζί μας οι σακούλες Αριστοπλάστ, για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23 940 72 941, και aristoplast.gr. Σε λίγο θα έχουμε μια συζήτηση προγραμματισμένη για το μπάσκετ. Όσον αφορά το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου, αυτά που σας είπαμε χθες ισχύουν και για σήμερα, ισχύουν και για αύριο. Αύριο ταξιδεύουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πιο συγκεκριμένα από τη Φιλαδέλφια. Τι ομάδα είσαι στο NBA, Χριστό? Δεν έχεις, ε? Εντάξει. Επειδή είπα Φιλαδέλφια τώρα, γι' αυτό. Βοστόνη είμαστε εμείς. Κέλτες. Ναι, κλασικά. Έρχονται λοιπόν αύριο. Στην Αθήνα μάλλον. Και όχι στη Θεσσαλονίκη. Και στην Αθήνα, γιατί είτε στην Αθήνα είτε σε άλλη πόλη κοντινή, λίγο πιο πάνω, θα γίνει το ραντεβού που έχει προγραμματιστεί για μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά ρωτά και ρωτά να μάθει και λεπτομέρειες, τις λεπτομέρειες προφανώς δεν τις ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Γι' αυτό και θα συζητήσουν και θα συναντηθούν να τις αναλύσουν μαζί κάθε λεπτομέρεια, και έχει υποχρέωση ο Τόμ Παπαδόπουλος με τους συνεργάτες του που θα βρεθούν με την άλλη πλευρά
να συζητήσουν κάθε λεπτομέρεια, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και πρέπει να εξασφαλίσουν τα πάντα. Και την ονομασία και τη φανέλα και την έδρα και τα χρώματα και όλα. Να πάνε όλα καλά, να προχωρήσει το deal και αν γίνει αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο, να υπάρξουν και ανακοινώσεις από εβδομάδα. Αν δεν γίνει, σας θυμίζω για ακόμη μια φορά, σας το είπα και χθες, ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος δεν δείχνει διατεθειμένος να κατεβάσει την ομάδα στη Football League, οπότε μάλλον θα πάρει γρήγορα αεροπλάνο επιστροφής. Το τι θα απογίνει ο Ηρακλής, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Προς το παρόν κρίνεται αποτυχημένος και μπαίνει στη λίστα αυτών που έχουν καταστρέψει τον Ηρακλή. Αν θέλει να το αλλάξει και μπορεί να το κάνει, καλείται να μας το αποδείξει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί αν με το χύψη τρόπο οδηγήσει την ομάδα στη Σούπερ Λίγκα, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά και εκεί πάλι θα πρέπει να κάνει όσα δεν έκανε φέτος. Οργάνωση, διοίκηση, οικονομικά, τα πάντα. Και όχι αυτό το πράγμα που δεν θύμιζε καν καφενείο. Τα καφενεία μια χαρά είναι. Και όπως τραγουδά ο φίλος μου ο Χάρης, η Ηρακλειδέας σας μισθοχωρήτης, από μωρό είμαστε φίλοι και με τον αδερφό του, είπα νωρίτερα στις μαθητές, με τα παράξενα σύννεφα, υπάρχω αναπνέω ακόμα, γιατί ο Ηρακλής και θα υπάρχει και θα αναπνέει αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σ' άρεσε έτσι. Θυμάστε, βάζω και ένα ερωτηματικό και το κάνω, θυμάστε που πριν από, πόσο ήταν, 2 εβδομάδες είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Δημήτρη Καρβέλα, τον εκτελεστικό διευθυντή της ΚΑΕ Ηρακλής, που όταν μπήκαμε στην διαδικασία να του ζητήσουμε ένα σχόλιο για την περίφημη αναδιάρθρωση, μας είπε, και ποιος σας λέει ότι θα γίνει αναδιάρθρωση. Η ΕΟΚ έδωσε το OK. Και τότε ο κύριος Καρβέλας μας έδινε μια είδηση, μια προείδηση αν θέλετε, για το ότι όντως, επειδή όλη η Ελλάδα έλεγε και έγραφε ότι πέρασε η αναδιάρθρωση, πέρασε από τις ομάδες που το ψήφισαν στον ΕΣΑΚΕ. Δεν πέρασε από την ΕΟΚ, από την Ομοσπονδία, από τα μεγάλα κεφάλια, βασικά ένα είναι το κεφάλι εκεί, και να που δεν γίνεται, δεν προχωράει, και βάσει των κυβερνητικών ρεπορτάζ, όπως λέμε, υποβιβάζεται το Λαύριο μαζί με τον Κολοσσό, ερωτηματικό παραμένει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει και λέει ότι αν κρατήσουν με παραθυράκι τον Ολυμπιακό, δεν θα κατέβουμε εμείς. Οπότε και τους δύο δεν θα τους δούμε στο Ιβανόπιο. Ή θα δούμε τον Ολυμπιακό ή θα δούμε τον Παναθηναϊκό. Έτσι πως το πάνε το γράμμα. Τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει. Πάντως δεν θα έχουμε 16 ομάδες. Προς το παρόν έχουμε 13. Εκτός και αν ανεβάσουν την Καστοριά. Στη θέση του Ολυμπιακού. Που προφανώς στην Καστοριά περιμένουν να δούνε τις εξέλιξεις. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας blue.libero@yahoo.gr. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχουμε, ζούμε για να σας ακούμε, λέει ο αδερφός ημών ο Μάνος. Γεια σου Μάνο μου. Πάμε, είμαστε έτοιμοι Χρήστο. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε για το μπάσκετ και να συνδυάσουμε παρελθόν και παρόν μαζί με το μέλλον. 3-1. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ Ηρακλής, μπασκετικής ομάδος, τον κύριο Σάκη Αποστολίδη, που είναι στην γραμμή μας μετά από αρκετό καιρό. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Ακούω έναν χαρούμενο Σάκη Αποστολίδη και εκτός αέρα που επικοινωνήσαμε σήμερα για να κλείσουμε το ραντεβού. Και είναι φυσιολογικό όπως όλοι μας, γιατί ο μπασκετικός Ηρακλής μετά από καιρό μας έδωσε χαρά, έτσι δεν είναι? Εννοείται, πάντα. Βέβαια, και δεν το κρύβω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτό είπα και στον πρόεδρο την ημέρα του αγώνα, μετά τον αγώνα, ότι σε μένα προσωπικά έκανε ένα μεγάλο δώρο. Ότι
δεν πήγαν οι κόποι χαμένοι. Ναι. Δικαιωθήκαμε κι εμείς για το λιθαράκι που βάλαμε. Και ήταν για μένα μεγάλη χαρά το ότι κατάφερε ο κύριος Δρακόπουλος και ανέβασε την ομάδα στην Α1, γιατί όλοι μας δικαιωθήκαμε. Μία προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο Ηρακλής βρέθηκε στη Β' Εθνική. Και πραγματικά ναι. Θυμάμαι τότε να μην θέλουμε καν να αναφερθούμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Ήταν τόσο στενάχωρο να τρώει η ομάδα, η εφηβική ομάδα, νομίζω ήταν σε κάθε παιχνίδι να χάνει 100 πόντους. Ναι, προσπαθείτε κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί και έβαλαν αυτό που λέμε το κεφάλι του στον Τουρβά, κύριε Αποστολίδη, να συμμαζέψετε τα ασημάζευτα, να δημιουργήσετε διοίκηση, να δημιουργήσετε ομάδα. Αλλάξαν βέβαια μετά τα δεδομένα, ανέβηκε η ομάδα άμεσα στην Α2. Έγιναν προσπάθειες, μήπως και τα κατάφερε κάποια από τις χρονιές αυτές να, πριν τον Δρακόπουλο εννοώ, να επιστρέψει στην Α1. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά ναι. Όλα αυτά τα χρόνια τα πέτρινα για κάποιους. Να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι εκεί που το πάλεψατε το πράγμα. Τι θυμάστε από όλα αυτά που μόλις είπα έτσι ένα λεπτό? Βασικά θυμάμαι τα πάντα, αλλά και δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ναι. Αλλά έχεις δίκιο, έχεις απόλυτα δίκιο. Είναι καλό όμως να σκεφτόμαστε που και που για να μην ξανάρθουν αυτά τα χρόνια. Με τίποτα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να είμαστε και όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια που θα γίνει φέτος στην Α1 μετά από χρόνια ο Ηρακλής. Να βοηθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο του συλλόγου, της ομάδος. Εγώ δεν θα ξεχάσω μόνο ότι, και θέλω να αναφερθώ αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι τότε, όπως ο κύριος Χριστίδης που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, γιατί για κατά ψέματα ο Χρήστος ο Χριστίδης την ξεκίνησε τότε, πήγα εγώ κοντά του, με έφερε κοντά του, ο κύριος Πουμενίδης, ο κύριος Κάτσιος, ο Αντώνης ο Σαμαράς, δηλαδή ήταν άτομα τα οποία, πώς να το πω, κάναμε ηρωική προσπάθεια και με αυτά τα χρήματα που είχαμε, σαφώς δεν μπορούσαμε να ανεβούμε στην Α1, γιατί το είχα εξηγήσει πολλές φορές αυτό, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να βρεθεί κάποιος που είναι δυνατός οικονομικά, και αυτός βρέθηκε και ήρθε κοντά μας ο κύριος Δρακόπουλος. Και έγινε αυτό που έγινε το σκητάλη, μεγάλο εσείς το μεγάλο την μπάνο. Παραδώσατε ουσιαστικά στον κύριο Δρακόπουλο, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Τη σκητάλη, λέω, στον κύριο Δρακόπουλο, νομίζω εσείς την παραδώσατε, διοικητικά μιλώντας. Σωστά. Σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια που φυσικά το αποτέλεσμα μας ενδιέφερε και δυστυχώς δεν ερχόταν αυτό, δηλαδή η επιστροφή με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές, ανεξαρτήτως αθλήματος, όπου υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, κάποιοι πρόεδροι κτλ., όταν δεν πετυχαίνουν κάτι, συνήθως δεν τους ξαναβλέπουμε. Εσάς δεν σταματήσαμε ποτέ να σας βλέπουμε. Σε κάθε παιχνίδι ήσασταν εκεί, με το δικό σας τρόπο. Τι σας έκανε να παραμένετε στο Ιβανόφιο? Κοιτάξτε, και μιλάω για τα τελευταία 3-4 χρόνια που είναι ο κύριος Δρακόπουλος μόνος έτσι, στην ομάδα. Θα πω κάτι λίγο έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εμένα τότε θυμάμαι, με είχετε βγάλει μια φορά στην εκπομπή και σας είπα ότι εμένα με κάνατε Ηρακλή, τώρα θα με φάτε στη μάπα. Τελείωσε. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Αυτό έγινε. Δηλαδή εγώ δεν ήρθα στον Ηρακλή για να κερδίσω κάτι, Γιώργο. Εμένα μ' άρεσε όλη αυτή η κατάσταση. Με φέρανε στον Ηρακλή και μ' άρεσε μετά. Δέθηκα με την ομάδα. Ναι. Αγάπησα την ομάδα, την πόνεσα και την πονώ ακόμα. Όπου μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω και πάντα θα είμαι εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αφήνεις, όταν αφήνεις τη σκητάλη ή παραδίδεις στους επόμενους, πρέπει να κάνεις και στην άκρη για να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Και να κάνεις και στην άκρη και να μην βάζεις, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, κάποιους που όταν χάνουν την καρέκλα αρχίζουν τρικλοποδιές, αρχίζουν οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Πρέπει να σε έχουμε στο Ηρακλή δηλαδή, τέτοια πολλά παραδείγματα. Είναι εντάξει. Δεν μιλάω για τον μπάσκετ, γενικά. Γιώργο, ό,τι και να πούμε, ο κύριος Στρακόπουλος είναι ο άνθρωπος που στην ουσία ανέστησε τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή, εντάξει. Εμείς κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά αυτό το κερασάκι στην τούρτα και όλο αυτό, γιατί αυτό που μετράει είναι η άνοδος πάλι στην Α1, γιατί εκεί πρέπει να είναι ο Ηρακλής. Αυτό αξίζει.
Mm-hmm. Το αν εγώ ήμουνα 3 χρόνια στην Α2, εντάξει. Δεν μετράει τόσο πολύ όσο η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια να ανεβεί στην Α1 Ηρακλής. Και δόξα τω Θεώ ανέβηκε και μπράβο στους ανθρώπους εκεί, μπράβο στην ομάδα, μπράβο στα παιδιά βασικά, στους παίκτες, στους προπονητές, σε όλους εκεί πέρα. Άνθρωποι σαν εσάς που είτε ήταν για μία μέρα στη διοίκηση είτε ήταν για 3 χρόνια ή κάποιους άλλους μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα είναι κοντά, γιατί κακά τα ψέματα ο κύριος Δρακόπουλος το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος μόνος του, στην Α1 μόνος του τελείως δεν θα μπορέσει να είναι αυτός που θέλουμε να είναι, έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί ξεφεύγουν τα budget, είναι άλλα τα δεδομένα, είναι άλλες οι απαιτήσεις. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό να δημιουργηθεί μια ομάδα ανθρώπων που θα μπορούν να είναι κοντά με τον τρόπο τους? Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούν να βάζουν και αρκετά χρήματα, αυτό είναι δικό τους θέμα. Κοίταξε, μέσω χορηγιών, για παράδειγμα, οτιδήποτε, έτσι, να είναι σίγουρα κοντά. Τώρα υπάρχει μια ΚΑΕ, εντάξει, υπάρχει ένα αφημί. Ναι. Μπορεί κάποιος να κάνει τη διαφήμιση του άνετα και νομιμότατα. Μπορούν πάρα πολλά να γίνουν και θα γίνουν, πιστεύω, γιατί έχει το επιτελείο το κύριος Δρακόπουλος και νομίζω ότι θα πλαισιωθεί από άλλους ανθρώπους που είναι στον Ηρακλή είτε έχουν φύγει, γιατί κακά τα ψέματα πιστεύω ότι θα τους έχει ανοίξει και η όρεξη ξανά ο Ηρακλής στην Α1. Βέβαια. Αυτό έλειπε, να μην ανοίξει η όρεξη. Και το λέω αυτό γιατί το είχα ρωτήσει, κύριε Αποστολίδη, σχετικά πρόσφατα στον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Δρακόπουλο, εδώ στην Ρόγια Μπλε, για το αν είναι ανοιχτός, και μονολεκτικά απάντησε ναι, ότι είναι ανοιχτός και σε συμπαίκτες και σε χορηγίες και σε οποιουσδήποτε θέλουν να είναι κοντά του. Και μάλιστα είχε κάνει και μία πρόταση στον αέρα που βρήκε ανταπόκριση από αυτούς που φιλοξενήσαμε τις επόμενες μέρες, από μία ομάδα όπως τη χαρακτήρισε σοφών, που θα είναι κάποιοι βετεράνοι. Ο κύριος Καρατζουλίδης, ο κύριος Τσουμής, ο κύριος Δουβής, οποιοδήποτε τέλος πάντων που αγαπάει αυτή την ομάδα και ξέρει 100 κιλά μπάσκετ, όπως λέμε, να είναι και αυτοί με το δικό τους έστω συμβουλευτικό τρόπο, για παράδειγμα, κοντά. Θα είναι ότι καλύτερο να έχουμε πολλούς δίπλα στον έναν. Γιατί όταν έχουμε μόνο έναν, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, πέφτει όλο το βάρος εκεί. Το ξέρω, το έχω νιώσει στο πετσί μου αυτό. Αν είναι κάποιος μόνος του και νιώσει ότι είναι μόνος του, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν και άλλοι δίπλα στον κύριο Δρακόπουλο, γιατί εγώ το λέω έτσι, επιβάλλεται. Ναι. Επιβάλλεται, και υπάρχουν τόσοι Ηρακλειδείς με πολλά ή με λίγα χρήματα. Αυτό δεν παίζει πάντα, το χρήμα δεν παίζει πάντα τον πρώτο ρόλο. Μπορείς να βοηθήσεις και χωρίς χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή το να περιμένεις από έναν άνθρωπο να σηκώσει όλο το βάρος, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Και οι χορηγίες και τα διαρκείας και οι συμπαίχτες και τα τηλεοπτικά και σίγουρα, οτιδήποτε. Ο κόσμος, γιατί στην ουσία και ο κόσμος είναι η δύναμη του Ιβανοφίου, είναι ο κόσμος. Το είδαμε στα παιχνίδια. Ειδικά με την Καστοριά δεν το συζητάμε, εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι, το ζηλεύουν όλοι. Όλοι το ζηλεύουν. Όλοι το ζηλεύουν. Εμένα το όνειρό μου αυτό ήταν, Γιώργο, να δω επιτέλους τον Ηρακλή και να ζήσω στιγμές όπως ζήσατε παλιότερα εσείς στην Α1. Ελπίζω να είναι κοντά. Χρονικά είναι. Ελπίζω να είναι. Όχι, και στην πράξη. Και πιστεύω ότι θα κάνουν και σωστές κινήσεις. Έχει τα σωστά άτομα ο κ. Δρακόπουλος. Πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο να στελεχωθεί η ομάδα, να κλείσουν παίκτες, να αρχίσει λίγο αυτό. Και ξέρετε, μας έχει λείψει πολύ και από το ποδόσφαιρο. Οι μεταγραφές, τα αγωνιστικά, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν μιλάμε και καθόλου για αυτά. Υπάρχει μια τεράστια εκνευριστική στασιμότητα. Οπότε τα έχει ανάγκη ο κόσμος, για παράδειγμα, στις διακοπές του, να ακούει ότι ο Ηρακλής πήρε τον τάδε, θέλει τον τάδε, έκλεισε τον τάδε, ήρθε και αυτός Αμερικανός, ήρθε και ο άλλος κτλ. Και ειδικά τώρα στην Α1, τώρα, γιατί περιμένεις κάτι το πολύ ανώτερο σε μπασκετικό επίπεδο. Ναι, εννοείται. Δεν μπορείς να σταθείς. Άμα δεν μπεις στη διαδικασία να πάρεις 2-3 καλούς Αμερικανούς, δεν μπορείς να σταθείς στην κατηγορία. Έτσι, υπάρχουν
υπάρχουν παραδείγματα. Βέβαια, για να έρθουν αυτοί, δεν θα τους δώσουμε ένα ποτήρι νερό. Θέλουν λεφτά, έτσι. Δεν έρχονται αλλιώς. Είναι λογικό. Είναι και θέμα των μανατζαρέων και του marketing και το scouting. Δεν είναι μόνο και... να δώσουμε λεφτά, γιατί και με πολλά λεφτά, Γιώργο μου, έχει αποδειχθεί ότι και μόνο τα λεφτά δεν κάνουν τις ομάδες. Σωστά. Είναι και θέμα τύχης να σου βγει ή όχι ο παίκτης. Γιατί οι Αμερικανοί είναι χιλιάδες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Δεν είναι όλοι καλοί. Γι' αυτό έχει ο κ. Λαγόπουλος αυτό το επιτελείο των σοφών, όπως είπες, που ξέρουν αρκετό, όχι αρκετό, πάρα πολλά κιλά μπάσκετ, και να βοηθήσουν την κατάσταση. Θέλω, ναι, παρακαλώ. Εμείς, Γιώργο, εδώ είμαστε. Όσο μπορούμε, θα βοηθούμε τον Ηρακλή. Είτε είναι στο βόλεϊ, είτε είναι στο μπάσκετ, είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είμαστε εκεί, παρόν. Στο ποδόσφαιρο μακάρι να μπορούσατε και εσείς και όλοι να το βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να... ένας καημός είναι και να περιμένουμε. Μεγάλος, δεν το συζητάμε. Κακά τα ψέματα, η χαρά του μπάσκετ, ναι, το βόλεϊ να πάει καλά, ναι, αλλά... Ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι για το ποδόσφαιρο. Κάκα τα ψέματα. Θα σου πω κάτι που δεν σου έχω πει ποτέ. Ναι. Το 1974 είχα έρθει από Γερμανία, πιτσιρικάς τότε 12 χρονών, και ήμουνα οικότροφος στο Δημόκρητο. Ναι. Τότε είχαμε διευθυντή τον κύριο Ατματζίδη. Τεράστιος. Υπερπρόεδρος. Ο υπερπρόεδρος. Βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Ατματζίδης μας είχε κανόνα, κάθε δεύτερη Κυριακή πηγαίναμε στο γήπεδο, όλο το οικοτροφείο. άμα θέλατε, ας μην πηγαίνατε. Εγώ από τότε θυμάμαι τον Καφτατζόγλιο, χωρίς φυσικά καθίσματα, χωρίς τίποτα. Εντάξει, από το 1974, κάθε δεύτερη Κυριακή, τάξη στο γήπεδο. Άρα την Εξάρα το 79 την προλάβατε, το 6-0 με τον Παναθηναϊκό. Όχι, το 78 είχα τελειώσει τη σχολή και είχα φύγει πάλι η Γερμανία. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά θυμόμουν εκείνα τα χρόνια και λέω, κοίτα να δεις πώς ήρθε πάλι και έδεσε όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή από τότε πιτσιρικάς που με πηγαίνανε στον Ηρακλή, γιατί τότε εμείς ήμασταν 12 χρόνια παιδάκια. Αλλά οι πρώτες μας επισκέψεις στο γήπεδο ήταν το Καφτατζόγλιο. Αν σας έλεγα, κύριε Αποστολίδη, τι θα σας άφηνε του χρόνου γεμάτο, ικανοποιημένο, ως φίλαθλο, γιατί πλέον κυρίως ως φίλαθλος έρχεστε. Τι θα μου απαντούσατε, δηλαδή του χρόνου τι θα θέλατε να δείτε στο Ιβανόφ και γενικότερα στο πρωτάθλημα για τον Ηρακλή? Τώρα, κοίτα, αυτό που θέλω να δω στο Ιβανόφ δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί... Να χάνει ο Παναθηναϊκός 20 πόντους, για παράδειγμα. Οι συμπολίτες μας να χάνουν. Ναι, κατανοητό. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά εντάξει, θέλω να και εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, έτσι... μετά από τόσα χρόνια να το πω εγώ, να βγαίνουν γούστα στο γήπεδο. Αυτό. Μπράβο. Να βγει το γούστο αυτό. Ότι τέλος πάντων. Και όλη η προετοιμασία της εβδομάδας και το Σάββατο να έρθει, να παίξουμε, να πάμε και τα λοιπά. Αυτός ο χαβαλές μετά όλη τη εβδομάδα. Αυτό μετά και το πριν. Έχει λείψει πολύ αυτό. Έχει λείψει πολύ. Πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Ο Απόστολος, ως γνωστόν γιο σας, αθλητής του Ηρακλή φυσικά, και πήρε χρόνο συμμετοχής από τον κύριο Μέξα, ειδικά από ένα σημείο και μετά, ήταν πριν 8 χρόνια εδώ στο στούντιο μαζί με τον, όλο το ξεχνάω, Ζεχερλή, καλά να είναι το παιδί, καλά το λέω? Ναι. Ήταν τότε δύο αμούστακα παιδιά. Βέβαια, ο Απόστολος, στη Β' Εθνική τότε. Ο Απόστολος ακόμα και τώρα αμούστακος είναι, γι' αυτό τον φωνάζουν Χάρντεν. Το μάθα πρόσφατα αυτό που τους είχα εδώ στο στούντιο. Μου λέγανε, ο Μούσιας δεν ήρθε? Λέω, ποιον έχουμε Μούσια? Και μου λένε, ο Απόστολος είναι, τέλος πάντων. Και είχαν έρθει τότε πριν 8 χρόνια. Πόσο να ήταν ο Απόστολος πριν 8 χρόνια, να ήταν 16? Όχι, 17, 18. 18. Και ξεκινούσε εκείνη η προσπάθεια Β' Εθνική. Τότε τους είχε φέρει ο Αντώνης ο Σαμαράς, που ήταν έφορος ουσιαστικά της ομάδος, γενικός αρχηγός. Και ο Απόστολος, το έλεγα και στη μετάδοση με την Καστοριά, όταν είχε βάλει εκείνους τους συνεχόμενους πόντους, το τρίποντο και το δίποντο, μου θύμισε όλη αυτή την οχταετία, γιατί ήταν ο μοναδικός παίκτης που συνδύασε τη Β' Εθνική με την Α1. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει ποτέ, τώρα επί της ευκαιρίας, και να με συγχωρέσετε για την ερώτηση,
Αν το συζητήσατε ποτέ μαζί του, αν σας έχει πει κάτι γι' αυτό, αν το έχετε μοιραστεί στο σπίτι. Όχι, εγώ να είμαι ειλικρινής, ξέρεις τι είπα το καλοκαίρι όταν ξαναγύριζε στον Ερακλή. Ναι. Λέω, έλεγα, ήρθε την πρώτη φορά, ανεβήκαμε από τη Β' Εθνική στην Α2. Τώρα λέω, θα ανεβούμε από την Α2 στην Α1. Γιατί είχε ένα διάλειμμα 2 ετών στον Κόρυβο, πόσο ήταν, Ναι, ναι, έχει παίξει στον Κόρυβο. Ναι. Κοίτα να δεις, όντως, αυτά που θυμάσαι είναι ακριβώς αμούστακα παιδιά, όντως. Και ο Ζεχερλής και ο Σαμαράς, ο Δημητράκης, και ο Αποστόλης τότε στη Β' Εθνική και χρόνο πήραν και βοηθήσαν την ομάδα. Όλοι τους ανεβήκαμε Α2. Και μετά είχαμε και άλλα μουστακά παιδιά όμως, Γιώργος. Στην Α2, ειδικά την πρώτη χρονιά, είχαμε την πιο νεανική ομάδα της Α2. Ναι. Ναι. Μίτσιαλος, Παπαδόπουλος Πέτρος, Καζάκος Μιχάλης, Αποστόλης Αποστολίδης, Σιόλογας. Ήταν 5 παιδιά. Ο Σιόλογα τον 19... είδαμε χαρά στο Ιβανόφιο με την Καστοριά. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Ήτανε 5 νεαρά παιδιά 19 χρονών, 18-19 χρονών και όλοι συμμετείχαν κανονικότατα στην Α2. Ο Χρυσόπουλος ήρθε μετά. Μετά ήρθε. Ο Σάββας. Μετά ήρθε. Νόμιζα ήταν σε αυτούς μέσα. Ναι, ήταν ο Χρυσόπουλος, ήταν ο Κοθράς που είχε έρθει πρώτος, μετά ήρθε ο Χρυσόπουλος και. Ναι, επειδή είπατε για νεαρούς και φαντάζομαι και ο Σάββας δεν είναι πολύ μεγάλος. Ήταν λίγο μεγαλύτερος. Αυτά ήταν όμως ήταν νεαρού, τα λέω, δηλαδή ήταν ναι, κάτω ναι, τον ναι, 20. Ναι, τους θυμάμαι, βέβαια. Και μπράβο τους αυτά τα παιδιά και που συνεχίζουν ακόμα και παίζουν και τι να πω, μπράβο. Και έρχονται και στο Ιβανόφιο, εγώ με χαρά το Σιόλογα που είπατε ναι, τον ίδιο. Σωστά. Και έχουμε και άλλα παιδιά από το Ιβανόφιο που ξεκινήσαν εκεί και σαν έφηβοι τότε με τον Γιάννη τον Δαμαλή που έβγαλε ναι. εκείνη τη φουρνιά mm-hmm. είναι αρκετά παιδιά. Ναι. Ο Γαρέζος π.χ. που έπαιζε φέτος έπαιζε στην Α1 στη Λίμνο αν δεν κάνω λάθος. Στον Ήφαιστο. Στον Ήφαιστο, ναι. Mm-hmm. Είναι χρόνια που πρέπει να μας κάνουν να λέμε αυτό που είπατε νωρίτερα. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Δεν Όχι, θέλουμε να τίποτα. Διανοηθούμε ότι... ότι θα είναι ο Ηρακλής στην Α1 για 1-2 δεν ξέρω πόσα χρόνια και μετά θα ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα. Ποτέ είναι όχι μαύρη πέτρα, να ρίξουμε ένα τσουβάλι πέτρες πίσω για να τελειώνουμε με αυτό. Δεν αντέχεται πάλι. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εγώ θα κλείσω δυσκολοχώνευτη, με μια παρακαλώ. Που είχα ακούσει από τον υπερπρόεδρο, όπως είπες, ναι. τον κύριο Ατματζίδη, ναι. όταν είπε ότι στον Ηρακλή έρχεσαι να προσφέρεις. Ό,τι και να δώσεις, δεν πρέπει να τα ζητήσεις πίσω. Έρχεσαι γιατί αγαπάς τον Ηρακλή. Και το αποδεικνύει ο συγκεκριμένος ακόμα και τώρα. Με το μπαστούνάκι του, με την πατερίτσα του, με πόδι εγχειρισμένο. Ακόμα και φέτος τον έβλεπα, ερχόταν. Και το αποδεικνύει αυτό που μόλις είπατε, έτσι, ως ατάκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστολίδη. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να τα βγάλουμε τα γούστα στην Α1. Θα τα βγάλουμε σίγουρα. Και να το απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Θα βοηθήσουμε Σάββατο. Όλοι μαζί να βγάλουμε βεβαίως, τα γούστα. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ο κύριος Άκης Αποστολίδης, πρώην πρόεδρος του μπασκετικού Ηρακλή, που ουσιαστικά έδωσε σκυτάλη στον κύριο Δρακόπουλο. Είπαμε αρκετά ενδιαφέροντα. Να τη διαβάσω τώρα ή μετά το διάλειμμα μια ανακοινωσούλα. Τη διαβάσω μετά το διάλειμμα. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και θα επιστρέψω. Μια συμπληρωματική ανακοίνωση για τα διαρκείας έχω μπροστά μου από την ΚΑΕ Ηρακλής. Θα τη δούμε σε λιγάκι. Υπάρχω αναπνέω ακόμα από παράξενα σύννεφα. Ηρακλάκια, φίλοι μας, αρβεστοχωρίτες, καλοτάξιδο παιδιά. Παρέα μας και τα Ντάνταλαβ στο κέντρο διαβίου μάθησης όπου μπορείτε, όχι μπορείτε, στην Ντάνταλαβ σας προσφέρουν 30 tablets MLS δωρεάν. Σε όσους από εσάς κάνετε εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμά μας, μπορείτε να δηλώσετε τμήματα με έναρξη μέχρι και το Σεπτέμβριο, περίοδος εγγραφών 1 Ιουνίου 30 Ιουνίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962 και dandalabs.edu.gr. Είσαι τώρα στο Νότος. Στον βράχο της Αθήτου, με θέα τη θάλασσα, στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Είναι 8 παρατέταρτο. Τι πίνεις, Χρήστο? Κοκτέιλάκι, δεύτερο ρε φίλε. Πω πω, δυνατός είσαι πολύ.
Μετά την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σάκη Αποστολίδη, τον πρώην πρόεδρο του μπασκετικού Ηρακλή, που έδωσε τα συγχαρητήριά του στον κύριο Δρακόπουλο, σε όλη την ομάδα για την άνοδο, και είναι κοντά, έρχεται σε κάθε παιχνίδι. Να διαβάσω την διευκρινιστική ανακοίνωση για τα διαρκείας της ΚΑΕ Ηρακλής. Ανακοινώνει πως συνεχίζεται σε καθημερινή βάση η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, όπου η ομάδα μας αγωνίζεται στην Basket League, και ώρες 12 μέχρι 8, 8 ωράκι, 12 με 8. Υπενθυμίζουμε πως τη νέα χρονιά με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας, το οποίο θα είναι αυστηρά προσωπικό, ο κάτοχος εξασφαλίζει τη θέση του και θα απολαμβάνει αναλόγως τις θέσεις και ορισμένων προνομίων, εκπτώσεις κτλ. Λόγω αυξημένης ζήτησης, μ' αρέσει αυτό που ακούω, που διαβάζω, το παιδικό εισιτήριο θα ισχύει μόνο για τις θύρες 1 και 6-7. Για περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την ΚΑΕ στο 6937-216-750 και στο info@iraklis.gr. Ορμάτε, θα πω, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ορμάτε και για το βόλεϊ, όπου περιμένουμε από εδώ και πέρα εξελίξεις, ανανεώσεις, μεταγραφές, ανακοινώσεις, αλλά για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει πρωτίστως να πληρωθούν οι παλιοί. Χθες ο γραμματέας του ΤΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Απόστολος Βαβακίδης, δήλωσε εδώ ζωντανά στην Ρογιαμπλέ ότι πληρώθηκε και ο Φέργκιουσον, απομένουν οι δύο ξένοι και τα μεγάλα συμβόλαια των Ελλήνων. Δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένα σχεδιασμός, δεν μπορεί να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί κανένα σχεδιασμός εάν δεν πληρωθούν αυτοί. Και όσο υπάρχει καθυστέρηση στο να πληρωθούν οι συγκεκριμένοι, τόσο θα χάνονται μεταγραφικοί στόχοι. Και στο τέλος θα γίνει μια ομάδα για να γίνει. Αυτό θέλουμε? Όχι φυσικά, δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό και όσοι μπορούν, όποιοι μπορούν, καλούνται να συνεχίζουν να ενισχύουν την προσπάθεια αυτή με αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Κάτι που έχουν κάνει, το ξαναλέω, το νούμερο των 220 διαρκείας που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής για βόλεϊ, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, δεν υπάρχει πουθενά, ψάξτε όλες τις ομάδες στον κόσμο, δεν θα το βρείτε αυτό το νούμερο, ακόμα και αυτές που παίρνουν κάθε χρόνο πρωταθλήματα, σε οποιαδήποτε χώρα, χωρίς καν να ξεκινήσει η προετοιμασία, χωρίς καν να γίνουν φιλικά, χωρίς καν να γίνουν μεταγραφές, χωρίς να έχει βγει μια ανακοίνωση, να έχουν αγοραστεί αυτά διαρκείας. Και μπράβο σε όλους σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Και μπράβο και σε αυτούς που θα μπουν από εδώ και πέρα. Θα κληρώσουμε και διαρκείας. Διαρκείας αγορασμένα από φίλους οπαδούς του Ηρακλή, που τα αγοράζουν είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό και μας τα δίνουν για να τα κληρώσουμε. Και σε αυτούς μπράβο, φυσικά. Ξαναλέω με χαρά ότι αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, θα κληρώσουμε άλλες 3 αιτήσεις για το Ira Camp. Αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. Είχαμε 3, τις δώσαμε. Σήμερα ενημερώθηκα ότι θα έχουμε άλλες 3 στη διάθεσή μας, οπότε αύριο να έχετε το νου σας. Και θα ξαναπώ, ο Γιώργος, ο Μανώλης και η Αθηνά που έχουν κερδίσει προκαιρού τα DVD με την υπογραφή του τεράστιου του Γιώργου του Ορφανίδη, είναι στη διάθεσή τους, τα έχω εγώ στην κατοχή μου, να έρθω σε επαφή με την εκπομπή για να τα παραλάβω. Τώρα υπάρχει μια είδηση σημερινή για την ειδική εκαθάριση της ΠΑΕ του Παπαθανασάκη που εγκρίθηκε νωρίς-νωρίς, Χριστό, νωρίς-νωρίς. Με το 6 Ιουνίου ενέκριναν την ειδική εκαθάριση για την ΠΑΕ του Παπαθανασάκη. Έγινε αποδεκτό το αίτημα επισήμως. Η διαδικασία μπαίνει σε φάση κινητοποίησης. Βέβαια δεν ξέρω πλέον αν προχωρήσει το θέμα του Βόλου ή μπορεί να σημαίνει αυτό που καταγράφουμε ως είδηση. Σε τι θα μπορεί να εξυπηρετήσει, τέλος πάντων. Και αυτό καθυστερημένα πολύ έγινε χρονικά. Για τον μπάσκετ να συμπληρώσω όσον αφορά τους παμπέδες, το συζητούσαμε τις προάλλες με τον υπεύθυνο τμήματων υποδομής, τον κύριο Χρήστο Παπαδούλη, εδώ στην εκπομπή, που μας ενημέρωσε και
ως ένας από τους υπευθύνους του τμήμα, ως ένα μέλος από το τμήμα marketing για τα διαρκείας και για την καμπάνια της Καϊρακλής. Μας είπε και για την επιτυχία των Παπένδων στο μπάσκετ και να πούμε ότι το Σάββατο στο Final Four που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό της Μίκρας, οι Παπένδες του Ηρακλή για το πρωτάθλημα ΕΚΑΘ θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του 10. Η ομάδα 10 είναι του Χατζιβρέτα, Χρήστο μου. Γι' αυτό και έχει αυτή την ονομασία με το νούμερο 10, το αγαπημένο του. Προκρίθηκε στο Final Four αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ με 88-37 ο Ηρακλής στη φάση των 16 και την ομάδα του Άρη στη φάση των 8 με 67-66 με ένα πόντο. Και τώρα θα... στο κλειστό της Νεάπολης θα γίνει το μάτς. Απλά η προπόνηση έγινε στο κλειστό της Μίκρας. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία, ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει και ένα σχετικό κάλεσμα προς φίλους της ομάδος, όποιος θέλει, για το παιχνίδι Ηρακλής 10 το Σάββατο στις 7 στο κλειστό της Νεάπολης, το ΕΑΚ Νεάπολης, για να δουν τους μικρούς καλαθοσφαιριστές και το μέλλον του Ηρακλή. Ήρθε η ώρα για τους μικρούς κολυμβητές και για τις μικρές κολυμβήτριες να μπουν στη μάχη της πισίνας. Θα ξεκινήσουν από αύριο στο Εθνικό Κολυμβητήριο, αύριο Παρασκευή 7 του μηνός, οι θερινοί αγώνες κολύμβησης προαγωνιστικών κατηγοριών 9 με 12 ετών. Από ό,τι διαβάζω εδώ, 77 θα είναι οι αθλητές και οι αθλήτριες και θα μας τα επιβεβαιώσει όλα αυτά ένας από τους προπονητές, ο Γιώργος Γιωβανούδης, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μινόρα και Απλέ. Καλησπέρα Γιώργο και σε σένα. 77 όντως. 77 τα παιδιά, πολύ μεγάλο το σύνολο, ικανοποιητικό, μεγάλος όγκος, αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες συμμετοχές φέτος σε παιδιά. Πάντα εκεί βέβαια κινούμαστε, στα 70 με 80 παιδιά, αλλά είναι πολύ θετικό που ακόμα καταφέρνουμε και κρατάμε τόσα παιδιά στο χώρο του κολυμβητηρίου. Και για όσους δεν έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία, τους το προτείνω, αν δεν έχουν... φύγει το Σαββατοκύριακο κάπου, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις ζέστες. Ναι, ναι. Να πάνε μια βόλτα, ειδικά για τους Ηρακλειδείς το λέω αυτό, να πάνε μια βόλτα από το Εθνικό, να δούνε τι κάνουν αυτά τα 77 παιδιά και μέσα στην πισίνα, αλλά κυρίως θα πω, Γιώργο, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, και έξω από την πισίνα, με τα συνθήματά τους, με τα τραγούδια τους, γιατί μιλάμε για παιδιά 9 με 12 ετών. Έτσι που... Ναι, ναι, έξω από την πισίνα όπως τα λες, επειδή τα έχει ζήσει κιόλα. Όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά είναι, ναι. Γίνεται πόλεμο στην κερκίδα, η αλήθεια είναι, ναι. Είναι πολύ χαμός, ωραίο. Γίνεται χαμός. Ναι, ναι. Τι να περιμένουμε από τα καμάρια σας? Κοίταξε, επειδή είμαι αρκετά αισιόδοξη για φέτος, τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και σωματικά και ψυχολογικά. Αν όλα πάνε με το δεξί που λέμε, πιστεύω ότι θα είναι και η καλύτερη χρονιά της προαγωνιστικής του Ηρακλή. Δηλαδή θα πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο των αγώνων. Αν όλα πάνε δεξιά. Και με λίγο τύχη, με λίγο σπρόξιμο, πιστεύω ότι μπορεί και να είμαστε και η πρώτη ομάδα σε χρυσά μετάλλια. Ωραία. Και όταν, είμαι πολύ αισιόδοξος. Και όταν με το καλό γίνει αυτό, δεν λέω αν, λέω όταν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα αυτά τα βλαστάρια κάποια στιγμή να τα έχουμε εδώ με τα μετάλλια του, γιατί του αξίζει να τα προβάλλουμε. Έτσι. Βέβαια, όποτε μα καλέσει, εννοείται ότι είμαστε. Σα κάλεσα ήδη τώρα, μόλι. Τέλεια. Δηλαδή από Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε εκεί. Γιώργο, βοήθησε μα. Παρακαλώ. Ναι, παίζουμε. Βοήθησε μα λίγο με πρόγραμμα. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να περάσει μια βόλτα από το Εθνικό, έστω για να σα δει λίγο. Ωραία. Πρόγραμμα, αγώνε που σου κού είναι, έτσι. Όπως είπες και εσύ, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ωραία. Είναι πρωί και απόγευμα. Το πρωί όποιος θέλει μπορεί να έρθει στις 9 η ώρα ξεκινάνε οι αγώνες. Ναι. Και το απόγευμα ξεκινάνε στις 6. Όποιος μπορεί. Είναι αυτό το πρωί 9 δεν ξέρω πώς θα το προτιμήσουν. Το 6 πιο καλά μου ακούγεται. Το απογευματινό είναι πιο ωραίο. Ναι, μπορεί να κάνεις και ένα καφέ στην Κυριακή να παρακολουθήσεις. Σωστά. Τα έχεις τα βλαστάρια εκεί? Έχω έναν πιτσιρικά ο οποίος ήταν πρόθυμος να μιλήσει όταν του είπα ότι θα βγω στο ραδιόφωνο στο Γιώργο τον Ματζιούκη. Ναι. Με λέει θέλω και εγώ να μιλήσω, λέει μαζί του. Βέβαια, το όνομά του, βέβαια. Το όνομά του. Είναι ο Κατσαρός ο Παναγιώτης. Έτοιμος. Θες να τον δώσω? Εννοείται. Έλα Παναγιώτη. Εκπληξούλα είναι αυτή. Γεια σας. Γεια σου Παναγιώτη. Είσαι έτοιμος για τους αγώνες? Ναι. Πόσο χρονών είσαι? 11. Είσαι 11 ρε θηρίο, Ναι. Και τα κολυμπάς όλα ελεύθερα, ύπτια, πεταλούδες, πρόστι, αυτά όλα. Ελεύθερα, ύπτιο λίγο, αλλά όλα τα άλλα εντάξει. Όλα τα άλλα τα έχουμε, έτσι.
Ναι. Ωραία. Μετάλλια θα πάρουμε? Ναι. Πόσα? Θα προσπαθήσω. ένα-δύο. Ένα-δύο καλά είναι. Άμα παίρνει ο καθένας ένα-δύο, μια χαρά είναι. Ναι. Χίλια χρόνια Ηρακλής, έτσι? Ναι, πάντα. Μπράβο, παλικάρι μου. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να σε καλά. Γεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Ωραίο. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος είναι. Έλα, Γιώργο, έλα, Γιώργο. Ναι, δυνατός ο Παναγιώτης, δυνατός. Πολύ. Σε πληροφορώ ότι είναι και η Ραγλάκη άρρωστο, είναι στο γήπεδο, στο βόλι πάει, στο μπάσκετ πάει, παντού πάει. Ένα με δύο μετάλλια μας έταξε στον αέρα. Α, έτσι μας έταξε. Ένα με δύο, ναι. Ένα με δύο. Θα φανεί, θα φανεί. Θα σε ενημερώσω. Να στείλεις τις ευχές μας και τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα παιδιά και στα 77, σε όλο το team εκεί. Αν θες να αναφέρεις και τους υπόλοιπους που είστε και όλο τον χρόνο δουλεύετε για αυτούς τους αγώνες. Βέβαια, είναι ο Κιτσούλης ο Χρήστος, ο οποίος είναι ο συνάδελφός μου εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο. Ωραία. Είναι η Ζάντου η Κατερίνα, η οποία μας τροφοδοτεί παιδιά. Παγκόσμια πρωταθλήτρια, να πω εγώ, στο ναι, Πόλο. Ναι, ναι, στο Πόλο, ναι. Και αθλήτρια του Ηρακλή, φυσικά. Ναι. Και είναι και από το Ποσειδώνα Κολυμπητήριο ο Μανιόπουλος ο Γιώργος και ο Λιμνιός ο Πλούταρχος. Είμαστε όλοι συνάδελφοι, όλοι αυτοί αποτελούμε το team της προαγωνιστικής των προπονητών. Όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε μέρα. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάτε πάρα πολύ καλά και το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε περιμένουμε. Να είσαι καλά. Θα το προσπαθήσω. Θα το προσπαθήσω. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. Πάντα το προσπαθώ. Κάθε χρόνο τα γίνονται τέτοια αγώνες, έστω και για λίγο πετάγομαι. Και αξίζει τον κόπο για όλους σας, αν επαναλαμβάνω, έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας και διάθεση. Είναι εκπληκτικό αυτό που δημιουργούν εκεί τα Ηρακλάκια. Γιατί την ώρα που πέφτει στην πισίνα κάποιο Ηρακλάκι μικρό να κολυμπήσει, όλα τα υπόλοιπα, φανταστείτε, είναι 77 παιδιά. Έτσι, το ένα είναι μέσα στην πισίνα, κανένα δυο είναι από πίσω για να προετοιμαστούν για το δικό τους αγώνα που ακολουθεί, γιατί είναι το ένα μετά το άλλο. Και καμιά 70 είναι πάνω στην κερκίδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κερκίδα δημιουργούν, ξέρουν όλα τα συνθήματα απ' έξω. Τραγουδάνε συνέχεια, έχουν εκεί τα πανό τους, είναι βαμμένα τα μισά. Χαμός. Και φυσικά σε αυτό λέμε μπράβο σε όλα τα τμήματα του Ηρακλή, στους γονείς, στους προπονητές, στους εφόρους, σε όλους που κάνουν Ηρακλάκια, γεννούν Ηρακλάκια, παρά τις δυσκολίες που έχει όλα αυτά τα χρόνια ο ΓΣΣΥΓΜΑ, η μαμά του συλλόγου. Το κάθε τμήμα ξεχωριστά δίνει το δικό του αγώνα, γι' αυτό και έχουμε την υποχρέωση, ιερή υποχρέωση, όλα τα τμήματα του Ηρακλή να τα προβάλλουμε. Πόσο μάλλον όταν έχουν αγώνες μπροστά τους και αξίζει έστω και λίγο χρόνο πάντα να τους αφιερώνουμε. Για σας που ενδιαφέρεστε για σακούλες, που θέλετε σακούλες και ενδιαφέρεστε και για το περιβάλλον, Αριστοπλάστ, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23-940-72-941 και aristoplast.gr. Τρίτο κοκτέιλ δεν σου δίνω. Μετά δεν θα γυρνάς, φίλε, θα πρέπει να μείνεις. Σου βρούμε δωμάτιο. Μάσα τώρα. Μπέργκερ, φίλε. Κλαπ σάντουιτς και λουκάνικο. Hot dog. Κλαπ σάντουιτς. Κλαπ σάντουιτς. Ένα κλαπ σάντουιτς για το φίλο μου τον Χρήστο. Αν με ακούνε εκεί στο Νότος, μέχρι να πάρ θα το έχουν φτιάξει. Στο βράχο της Αθήτου. Και τα Dandalabs ήταν εδώ. Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962 και dandalabs.edu.gr. Πρώτα Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. 7 και κάτι, 8 και κάτι. Αύριο, ξαναλέω, θα κληρώσουμε και πάλι μία αίτηση αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp. Σας περιμένουμε. Ακολουθεί ράδιο Μαρμίτα, πλέον έχει αλλάξει για όλο το καλοκαίρι. Κάθε μέρα τα παιδιά είναι 8 με 10. Και όχι Δευτέρα και Παρασκευή που είχαν το 10-12. Κάθε μέρα πλέον είναι 8 με 10. Ο Ζάχος Ντρούλινγκ μαζί με τον Τάσο Τρέγια. Εδώ θα τους ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά, καλό βράδυ.